Το σημερινό νομοσχέδιο για τη λεγόμενη προστασία του εθελοντισμού επιβεβαιώνει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο τη συστηματική διαστρέβλωση της έννοιάς του που επιχειρείται στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζεται. Είναι εθελοντισμός που απαλλάσσει το αστικό κράτος από την υποχρέωση για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που οθεί σε κάλυψη ανάλογων αναγκών με απλήρωτη εργασία, δηλαδή τσάμπα δουλειά, καλλιεργώντας την υποταγή στο όνομα της βοήθειας σε ανέργους και εξαθλειωμένους. Η απλήρωτη εργασία ως αναγκαία συνθήκη για την ανταγωνιστικότητα, εξού και η συμμετοχή δράσεων των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο ΑΕΠ, ομολογείται ευθέως από την κυβέρνηση και μάλιστα μέσα στο σχέδιο νόμου δίνεται και ο σχετικός ορισμός, η οικειοθελής δέσμευση του εθελοντή για προσφορά εργασίας και υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, άνευ αμοιβής ή άλλου υλικού ανταλλάγματος. Δηλαδή, για να σε πιάσει στο φιλότιμο και να σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμα και τύψεις, αν τολμήσεις να διεκδικήσεις δουλειά με μισθό και δικαιώματα. Η απλήρωτη δουλειά βέβαια είναι ένα το κρατούμενο. Υπάρχουν και τα παρελκόμενά της. Αφού ο εθελοντής δεν ζητά αμοιβή, τι νόημα θα έχουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, οι διεκδικήσεις για την κατοχύρωσή τους, και εκτός όλων των άλλων στοχεύει στην ιδεολογική χειραγώγηση, αφού η αστική εκδοχή του εθελοντισμού επιχειρεί να μετακυλήσει τις λύσεις των προβλημάτων που η δική σας πολιτική όλων των κυβερνήσεων προκαλεί στα ίδια του τα θύματα. Ποια θύματα? Το μόνιμο υποζύγιο, την εργατική τάξη, τη φτωχή αγροτιά, τους αυτοπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό πρέπει να έχουν ξεκάθαρα στο μυαλό τους το σύνολο των εργαζομένων και ιδίως οι νέοι που προέρχονται από αυτά τα στρώματα που είναι τα θύματα αυτής της παγίδας του εθελοντισμού. Με αυτόν τον ύπουλο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις επιχειρούν να περάσουν από το παράθυρο το ιδεολόγημα του εθελοντισμού επιδιώκοντας μάλιστα να στρέψουν τμήματα του λαού ενάντια σε άλλα τμήματά του που αρνούνται να υποταχθούν σε αυτή την επικίνδυνη λογική. Αυτή η προσχηματική συζήτηση για τη διαφάνεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που τώρα μετονομάζονται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δεν πρέπει να αφορά τους εργαζόμενους. Είναι από προσανατολιστική αυτή η κουβέντα. Οι οργανώσεις αυτές είναι κατά βάση γέννημα και εργαλεία των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων. Από αυτούς ιδρύονται, από αυτούς χρηματοδοτούνται, καθώς επίσης και από τα ίδια τα κράτη τους. Πόσο ωφέλιμη είναι η δράση ενός θεσμού των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως που τσακίζουν λαϊκά δικαιώματα, φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους, νομοθετούν για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων και όχι για τις λαϊκές ανάγκες. Μπορεί για παράδειγμα η εθελοντική συμμετοχή για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και σεισμών να αναπληρώνει ή να δικαιολογεί τις μεγάλες ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό που είναι συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων στο πλαίσιο των περικοπών σε κονδύλια που αφορούν λαϊκές ανάγκες? Μπορεί η οργάνωση της αρρωγής στους πληγέντες να επαφίεται σε εθελοντές και μη κυβερνητικές οργανώσεις με το κρατικό μηχανισμό απλά σε ένα ρόλο συντονιστή ή παρατηρητή? Αυτός ο εθελοντισμός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αλληλεγγύη που αναπτύσσεται ανάμεσα σε εργαζόμενους, ανέργους, τις οικογένειές τους, στον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Με την ανθρωπιά αλληλεγγύης που επέδειξαν και δείχνουν σωματεία, συνδικάτα, πολιτιστικοί σύλλογοι, απλοί άνθρωποι, είτε ατομικά είτε συλλογικά, σε πληγήσεις περιοχές της χώρας, από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, σε ανέργους, σε εξαθλειωμένους, σε συναδελφούς τους, στα συνδικάτα, στα σωματεία. Ο δικός σας εθελοντισμός απενεχοποιεί και βγάζει λάδι το ταξικό σας κράτος από την απουσία του στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, οθώντας στην απλήρωτη εργασία ιδίως τους νέους ανθρώπους. Είναι ο δικός σας εθελοντισμός που κρύβει τις μαύρες εργασιακές σχέσεις, προωθεί τις μειωμένες απαιτήσεις των εργαζομένων και οδηγεί στην ανασφάλεια και στην ανακύκλωση της ανεργίας. Η μέχρι τώρα συζήτηση για το νομοσχέδιο αναδεικνύει και επαληθεύει αυτό που το ΚΚΕ λέει, ότι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερα αυτά που τους ενώνουν παρά εκείνα που τους χωρίζουν.
Μπορεί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα να τσακώνεστε για το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αν πρέπει ή δεν πρέπει να μπαίνουν αυστηρά κριτήρια για τη λειτουργία τους, ποιες πρέπει ή δεν πρέπει να είναι στο Μητρό και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα όμως αποθεώνετε όλοι σας τέτοιου είδους μηχανισμούς που ανθίζει κάθε καρυδιά σκαρίδι, ενώ αναγνωρίζετε και το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει τη δραστηριοποίησή τους και την υποκατάσταση του κράτους στη διαχείριση κοινωνικών θεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την κοινή σας παραδοχή ότι το κράτος έχει συνέχεια, φτάνουμε στην κοινή παραδοχή των εισηγητών και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας πλην ΚΚΕ, ότι είναι τεράστιος και καθοριστικός ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας, των πολιτών, στη λειτουργία της κοινωνίας και της χώρας μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Αν αυτό το συνδυάσουμε με την κοινή άποψη και αντίληψή σας, ανεξάρτητα εάν κάποια κόμματα υπερψηφίζουν ή καταψηφίζουν επί της αρχής, όπως εκφράστηκε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, λέγοντας ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, ή τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο εθελοντισμός επί της ουσίας αποτέλεσε το μοχλό, αλλά και τη συμπολιτική ουσία για την κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό και ζητά μάλιστα εθνική πολιτική. Ενώ Μέρα 25 και Ελληνική Λύση επίσης να εκφιάζουν τον δίθεν κοινωνικό ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τότε από αυτό και μόνο αποκαλύπτεται η συμφωνία τους στον πυρήνα του νομοσχεδίου που αφορούν τις πραγματικές επιδιώξεις της αστικής τάξης και του κράτους της αναφορικά με την προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, όχι μόνο τώρα, πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες πριν. Φυσικά αυτό δεν αποτελεί μια ελληνική πρωτοτυπία, αποτελεί κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από τη δεκαετία του 90, όπως προωθήθηκε σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αγγλία και αλλού. Άλλωστε η πασπερμία τέτοιων οργανώσεων τα προηγούμενα χρόνια, όπως τίθεται και στην αιτιολογική έκθεση, αποδεικνύει ότι αξιοποιήθηκαν από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις στις εξής κατευθύνσεις. Στην υποκατάσταση των ελλείψεων από την απουσία κρατικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων, χωρίς φυσικά να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, ακόμα και αν εκινούνται από ειλικρινείς σκοπούς, που θυμίζουμε ότι περισσότερο μοιάζει σαν θεραπεία του καρκίνου με ασπιρίνες. Στην καλλιέργεια δεύτερον της αντίληψης ότι αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, γιατί το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα, λειτουργώντας και ως πεδίο εκτόνωσης της δίκαιης αγανάκτησης και της διάθεσης προσφοράς ενός κόσμου απέναντι στη ζωφερή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Τρίτον, στη διαμόρφωση ενός πεδίου κερδοφορίας για διάφορους εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου, που μέσω της ίδρυσης τέτοιων οργανώσεων και πάσης φύσεως ιδρυμάτων απολαμβάνουν πακτολούς κρατικής χρηματοδότησης, φοροελαφρύσεων, ακόμα και την εκμετάλλευση διαφόρων τομέων, όπως προωθείται με το σχέδιο νόμου στο άρθρο 37 με τους 6 τομείς δράσης, που θα έπρεπε να είναι στην κρατική ευθύνη. Αναφέρουμε υγεία, πρόνοια, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός και πάει λέγοντας, για την προστασία των πιο ευάλωτων τμήματων της κοινωνίας, της τρίτης ηλικίας, θύματα κακοποίησης, μετανάστες, πρόσφυγες και ούτω καθεξής. Πέμπτον, ταυτόχρονα αξιοποιούν με τον μανδύα του χορηγού και ευεργέτη για να κρύβονται οι βαρύτατες ευθύνες της αστικής τάξης του καπιταλισμού για τη συνεχή χειροτέρευση της ζωής των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας, δηλαδή με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Κάτω από τους διακηρυκτικούς στόχους για έλεγχο, οργάνωση και διαφάνεια της πασπερμίας αυτών των οργανώσεων, με το σχέδιο νόμου υπηρετούνται άλλες βασικές επιδιώξεις. Αφού βέβαια δώσατε πρώτα άφεση αμαρτιών για ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, διευρύνει την οικονομική ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από το 20% που ήταν στο 40%.
εισάγει τη διαδικασία του αυτοελέγχου των οργανώσεων αυτών με το δικαίωμα μιας τέτοιας οργάνωσης, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, να ορίζει ακόμα και τον ορκωτό λογιστή, όπως συμβαίνει στις ανώνυμες εταιρείες. Επιδιώκει τις φοροελαφρύνσεις, τις απαλλαγές επιχειρηματικών ομίλων, τις κάθε είδους παχυλές χρηματοδοτήσεις που όσους κανόνες υποτίθεται διαφάνειας και αν θεσπιστούν, πάντα θα υποτάσσονται στα διάφορα σκάνδαλα για την ενίσχυση των ισχυρών συμφερόντων ή και για άλλους σκοπούς. 2. Η περαιτέρω ενίσχυση των μεγάλων οργανώσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων δηλαδή, και πάσης φύσεως ιδρυμάτων σε βάρος των μικρότερων. Το είπατε άλλωστε και εσείς, κύριε Υπουργέ. Μας ενδιαφέρουν οι μεγάλες οργανώσεις. Και αυτό γίνεται για να ελέγχουν και να καρπώνονται ακόμα μεγαλύτερο πεδίο από τους τομείς αυτούς μέσω της διαμόρφωσης του ειδικού μητρώου οργανώσεων και των προϋποθέσεων που τίθεται για την κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση. Άλλωστε, η φιλοσοφία των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι για να μπορέσουν να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση ενός τριγώνου. Κρατικός τομέας, ιδιωτικός τομέας και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο καθένας έχει να βάλει το δικό του λιθαράκι σε αυτή την υπόθεση. 3. Η διαμόρφωση τυπικών κανόνων για την καταγραφή των εθελοντών στο εργάνι. Στην πραγματικότητα καλύπτουν ακόμα με αυτόν τον τρόπο πιο αποτελεσματικά την εξαρτημένη εργασία που παρέχεται σε διάφορες τέτοιες οργανώσεις χωρίς κανένα ασφαλιστικό και εργασιακό δικαίωμα των εθελοντών. Αυτοί που θα καταγράφονται στο εργάνι, κύριε Υπουργέ, θα παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι ή ως άνεργοι. Απάντηση. Ένας ακόμη τρόπος, γιατί αν τους παρουσιάζεται ως ανέργους, ως εθελοντές, δηλαδή ούτε εργαζόμενοι ούτε άνεργοι. Επαναλαμβάνουμε το ερώτημα. Θα καταγράφονται ως άνεργοι. Διότι εάν καταγράφονται ως άνεργοι, είναι ένας ακόμη τρόπος για να παρουσιάζεται μειωμένο το ποσοστό των ανέργων. 4. Τη συστηματοποίηση καταγραφής και ελέγχου των προσωπικών δεδομένων. Είναι μια βασική επιδίωξη χιλιάδων ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές μέσω των στοιχείων που συγκεντρώνουν τα Μητρώα. Τη δυνατότητα άντλησης αυτόματα από το κράτος του ποινικού Μητρώου. 5. Την ενίσχυση τελικά του προσανατολισμού, την παρότριση για συμμετοχή σε τέτοιες οργανώσεις και όχι στις οργανώσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος, στα σωματεία και στους συλλόγους που απαιτούν και διεκδικούν και οργανώνουν την πάλη του λαού. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την παροχή υπηρεσιών σε φορείς εθελοντικής απασχόλησης άνευ αμοιβής, προβλέπεται για παράδειγμα οι δικηγόροι για την παράστασή τους στα δικαστήρια να απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης γραμματείου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, κάτι που φυσικά δεν ισχύει στις περιπτώσεις δικηγόρων, προοδευτικών δικηγόρων που θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δίκαιο αγώνα σωματείων ενάντια σε απολύσεις και διώξεις εργαζομένων. Η κοινωνία λοιπόν των πολιτών βρίσκει ένθερμους υποστηριχτές και στη σοσιαλδημοκρατία και στους δίθεν αριστερούς και τους αριστερούς, στους νεοφιλελεύθερους. Πρόκειται μήπως για κάποια καινούργια ανακάλυψη που περιγράφει ένα διαφορετικό δρόμο κοινωνικής οργάνωσης και πολιτικής παρέμβασης, ή πρόκειται για μια παραλλαγή παμπάλαιων θεωριών και ένα αναμάσιμα αναχρονιστικών ιδεολογημάτων της κυρίαρχης αστικής εξουσίας. Καταρχάς να πούμε ότι η έννοια πολίτη ως μέλους της κοινωνίας δεν είναι ενιαία και επομένως δεν μπορεί να αποτελεί το συνεκτικό δεσμό και το συνδετικό κρίκο της κοινωνικής οργάνωσης. Αλλά και αν η έννοια του πολίτη συνδεθεί αποκλειστικά με την αριστοτελική αντίληψη περί συμμετοχής και παρέμβασης στα κοινά, πάλι δεν είναι ενιαία, καθώς τα κοινά δεν είναι τα ίδια για όλους και δεν υπάρχουν ούτε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, ούτε ανάλογες δυνατότητες παρέμβασης. Πολίτης, για παράδειγμα, θεωρείται και ο βιομήχανος και ο εργάτης, ο μικρομεσαίος αγρότης, ο αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας και ο μεγαλέπορος. Πώς όμως μπορούν να συνευρεθούν, να συνεργαστούν στην κοινωνία των πολιτών, στη δική σας κοινωνία των πολιτών, όταν τα συμφέροντά τους είναι διαμετρικά αντίθετα και οι στόχοι τους εντελώς διαφορετικοί? Τα περί κοινωνίας των πολιτών λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα εφιολόγημα που επαναφέρει από άλλο δρόμο την παλιά θεωρία περί κατάργησης τάξεων, η οποία ιδιαίτερα σήμερα δεν έχει καμία αξία και δεν μπορεί να πείσει.
Δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο μετερίζει οι εργαζόμενοι της εταιρείας bitter.com με τον εργοδότη που τους απέλησε μέσα σε δευτερόλεπτα και με το πιο σκληρό και ψυχρό τρόπο. Ούτε οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά με την Κόσκο, ούτε οι εργαζόμενοι στην eFood με τα αφεντικά τους που κάθε μέρα κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είδαμε καμία από αυτές τις οργανώσεις όμως να δείξουν έμπραχτη αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων, αυτών των εργαζομένων που υποτίθεται ότι το αντικείμενο ύπαρξης και δράσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι η αλληλεγγύη. Ή δεν είδαμε για παράδειγμα να πούνε κάτι για την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα ίδια πλατιές κατανάλωσης που πλήττουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Για όλους λοιπόν αυτούς τους παραπάνω λόγους το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής. Εμείς ως κόμμα, ως ΚΚΕ, σε κάθε περίπτωση έχουμε καθήκον απέναντι στην εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να αποκαλύπτουμε την αντιλαϊκή στρατηγική σας που στο επίκεντρο έχει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Το κάλεσμα συμπόρευσης του ΚΚΕ προς τα πιεσμένα λαϊκά στρώματα δεν περιορίζεται μόνο στην ανάγκη να εμποδίσουμε τα χειρότερα ως συνέπεια της βαρβαρότητας του συστήματος που υπηρετείται, την καπιταλιστική πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά που μας λέτε σε βάρος των λαών και του περιβάλλοντος, αλλά για να διεκδικήσουμε ανάκτηση απολειών, προβάλλοντας επιθετικά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, τις δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν για την ικανοποίησή τους, γιατί υπάρχει πλούτος που αυτός ο πλούτος παράγεται από αυτούς που τους έχετε ρίξει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Όχι μόνο απέναντι σε κάθε αστική κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο ίδιο το κράτος που έχει συνέχεια στην επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής. Όχι για να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν πριν από την κρίση και τα μνημόνια, αλλά για να οργανωθεί η αντεπίθεση που θα σπρώξει τα πράγματα μπροστά για την αλλαγή των συσχετισμών με στόχο την εργατική εξουσία. Και τελειώνοντας, επιτρέψτε μου για την τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με γενικό 1170, ειδικό 113 για τις ρυθμίσεις θεμάτων εκλογής οργάνων και αντιπροσώπωση δικαλιστικών οργανώσεων της ελληνικής αστυνομίας. Την επαναφέρετε. Είναι απαράδεκτη, είναι κατάπτυστη, είναι αντιδραστική. Ζητάμε εδώ και τώρα να την αποσύρετε. Καταργεί την απλή αναλογική και τα παραταξιακά ψηφοδέλτια στον αστυνομικό συνδικαλισμό και θεσπίζει το ενίο ψηφοδέλτιο και το πλειοψηφικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει τη φήμωση κάθε φωνής αντίσταση στον κυβερνητικό συνδικαλισμό. Οι μόνοι που έχουν λόγο για τα συνδικαλιστικά δρόμενα στον κλάδο τους, στο κίνημά τους, είναι οι εργαζόμενοι αστυνομικοί και κανένας άλλος. Και πάλι αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό εγχείρημα θα το κάνουν κουρελόχαρτο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Πάρτε το λοιπόν πίσω εδώ και τώρα.